Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Μου επιτρέψετε να βγάλω τη μάσκα αφού έχουμε την απόσταση που χρειάζεται. Να πω ότι χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά αυτή η οποία ξέσπασε στο νησί της Ρόδου. Σε τρία μέτωπα, δύσβατη περιοχή, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα και δεν πρόκειται να πω μεγάλη κουβέντα. Είμαστε σήμερα Δευτέρα, ώρα 1 και 4 το μεσημέρι που μιλάμε. Θα πω μόνο ότι είναι σε ύφεση. Ουσιαστικά τα τρία μέτωπα σε ένα έχει μείνει να επιχειρούν όλες οι δυνάμεις, επίγειες και υπέργειες και εναέριες, ενισχυμένες. Καλώς τον κύριο Βουλευτή. Ελάτε, έλα. Επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις. Ενισχυμένες σε σχέση με χθες και οι επίγειες και οι εναέριες. Θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο δεν είναι καθόλου κλασικό, ούτε το λέω γιατί ήθιστε, γιατί είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα. Είναι παλικάρια πραγματικά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν είναι αρκετό για να εκφράσει τα συναισθήματα όλων μας απέναντι σε όλα τα στελέχη της κρατικής μηχανής, πυροσβέστες, αστυνόμους, όλοι. Έδωσαν μια πολύ μεγάλη μάχη όλη τη νύχτα σε όλα τα μέτωπα και εκατοντάδες εθελοντές, πολίτες αυτού του νησιού, υπέροχοι πραγματικά. Ξαναλέω, πολύ μικρό το ευχαριστώ για να εκφράσει τα συναισθήματά μας για αυτούς. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των δυνάμεων. Βρήκαμε και το πλοίο χθες το Όλυμπος, το οποίο σε λίγο φτάνει στη Ρόδο, με τα μέσα και τον κόσμο. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε. Και κάνοντας, πριν έρθω εδώ από τη φωτιά, μια βόλτα σε όλη την περιοχή, είδα ότι καμία κατοικία δεν έχει χαθεί, δεν έχει καεί κανένα σπίτι. Όπως ξέρετε, δεν έχουμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και δεν κινδύνευσε και ανθρώπινη ζωή. Πολύ μεγάλα θέματα. Λειτουργήσε σωστά η εκένωση, συνεργασία που είχε ο Δήμος με την πυροσβεστική, των οικισμών που εκενώθηκαν. Λειτουργήσε σωστά η προτεραιότητα που δόθηκε πέριξ των οικισμών στο επιχειρησιακό κομμάτι. Συγγνώμη που μιλάω αργά, αλλά δεν έχουμε κοιμηθεί και δεν μπορώ για να μιλήσω πιο γρήγορα. Λειτουργήσε σωστά ο αποκλεισμός του οδικού δικτύου προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανένας συμπατριώτης μας εγκλωβιστεί μέσα σε περιοχές που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Δόξα τω Θεώ. Λειτουργήσε η κρατική μηχανή αποτελεσματικά, με αντανακλαστικά, σωστά. Στην ζωή, την αληθινή, στην πράξη. Γιατί στο ίντερνετ όλα κάηκαν, όλα καταστράφηκαν. Ο κόσμος, είχε πάρα πολλοί κόσμος, τραυματίστηκε. Μνημεία καταστράφηκαν. Μια τραγωδία, πραγματική τραγωδία, κατάντια ενός λαού, ποσοστού αυτού του λαού, που έβγαλε ακόμα και ότι η κοιλάδα των μεταλλούδων κάηκε ολοσχερός. Όπως το ακούτε. Σήμερα το πρωί χρειάστηκε να βγάλουμε και δελτίο τύπου στα αγγλικά, να στείλουμε στα ξένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανεβάζανε αναπαράγοντας,
αναρτήσεις αδούλωτων προδίων, αδούλωτων. Να τεράστιες ψυχές, αυτοί οι ρόδοι καταστρέφουν τον τόπο με τη μανία τους και την αθλειότητά τους με κάθε τρόπο. Ότι κάει και ολοσχερός η κοιλάδα του πεταλούδου. Κάει και ολοσχερός στο διαδίκτυο το στρατόπεδο του στρατού. Στην αληθινή ζωή δεν κάει. Στο διαδίκτυο κάηκε η κοιλάδα των πεταλούδων. Στην αληθινή ζωή η κοιλάδα είναι εκεί και είναι μια χαρά. Στο διαδίκτυο δεν υπήρχαν καύσιμα. Στην πράξη υπήρχαν καύσιμα. Στο διαδίκτυο δεν υπήρξε ανεφοδιασμός. Στην πράξη υπήρξε ανεφοδιασμός. Και όλη αυτή η μακρά λίστα. Εμείς λοιπόν έχουμε επιλέξει που ζούμε. Εμείς δεν ζούμε στην αθλειότητα. Εμείς ζούμε στον αληθινό κόσμο. Όπου άνθρωποι με αίσθηση του καθήκοντος, της ευθύνης τους, δημιουργικοί, παραγωγικοί, ξυπνάνε κάθε πρωί, να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Και ευτυχώς, εκτός από τον καναπέ, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας που είναι η πλειοψηφία, η οποία κάνει τη δουλειά της υπέροχα. Αυτή η πλειοψηφία, η σιωπηρή πλειοψηφία, κάνει τη δουλειά της υπέροχα. Για αυτές όλες να τις ευχαριστήσουμε. Γιατί εκτός των άλλων αντιστέκονται για απέναντι σε όλη αυτή την αθλειότητα. Την αθλειότητα πραγματικά. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνει στο λιμάνι το σκάφος του Όλυμπους με τις ενισχύσεις. Ενισχύσεις ήρθαν και από τη Σάμο και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Κρήτη. Σε ελάχιστο χρόνο. Σε ελάχιστο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον Νίκολο Χαρδαλιά. Και τον συνεργάτη του, τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, τον Βασίλη Παπαγεωργίου. Τον Γιάννη Παπά, τον βουλευτή μας, όλο το βράδυ η επικοινωνία ήταν διαρκής και αντιμετωπίστηκαν όλα τα θέματα. Γι' αυτό ξυπνήσαμε σήμερα στη Ρόδο και μπορέσαμε λίγο να χαμογελάσουμε μετά τη μεγάλη χθεσινή αγωνία. Δεν θα πω τη μεγάλη κουβέντα, λέω ξανά. Περιμένουμε με εγρήγορση, με αφοσίωση, με επιμονή, αυξάνοντας την προσπάθεια και όχι με εφησυχασμό, να κλείσει τελείως αυτή η ιστορία. Για το ρεύμα. Ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της ΔΕΗ έπαθε ζημιά. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά που έπαθε το δίκτυο της ΔΕΗ. Χρειάστηκαν και εκεί πάρα πολλή δουλειά. Και όλο το βράδυ, γι' αυτό έφτασε, νομίζω, μεσάνυχτα. Νομίζω ότι τώρα είμαστε λίγο παραπάνω από το 95% γεωγραφικά του νησιού που έχει ρεύμα. Πληθυσμιακά πρέπει να είναι γύρω στο 99%. Τι συμβαίνει, και θέλω να το πούμε και αυτό τώρα. Το σύστημα δέχεται πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις και λόγω της πολύ μεγάλης ζημιάς που έχει υποστεί, αλλά και λόγω του καύσωνα, του μεγάλων φορτίων που δέχεται. Και αυτό είναι και σε όλη την Ελλάδα, όπως ενδεχομένως είδατε σήμερα. Έχουν ήδη έρθει επιπλέον τεχνικοί για τον ΔΔΕ και για το δίκτυο, για να έχουν ήδη ελεγχθεί οι πυλώνες που έχουν ζημιά, οι μονοτήρες τους, και ήδη ξεκίνησε η αντικατάσταση. Η εκτίμηση που μας έδωσαν εδώ είναι ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουν τελειώσει οι παρεμβάσεις ό,τι αφορά τις αντικαταστάσεις των μονοτήρων. Οι ξενοδόχοι μας προσφέρθηκαν σε ό,τι αφορά τη στέγη,
να δώσουν στέγη σε όλους τους συμπολίτες μας. Ο Δήμος φρόντισε να έχει και μέσω της πολιτικής προστασίας του και μέσω των άλλων υπηρεσιών του όλο τον απαραίτητο εφοδιασμό που έπρεπε να υπάρχει σε αυτούς που επιχειρούσαν στο μέτωπο. Όλα αυτά που ψευδώς διαδίδονται στο διαδίκτυο ότι δεν λειτουργήσαν, λειτουργήσαν υπέροχα, αποτελεσματικά, συντομότατα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιοι αναπολούν τις εποχές που η Ρόδος και εγώ ήταν δεκαήμερο. Μάλλον κάποιοι τις αναπολούν. Λυπάμαι πια για αυτούς. Λυπάμαι πια για αυτούς πραγματικά. Πως λυπάμαι πάρα πολύ που χρειάστηκε σήμερα να μιλήσουμε όλοι μας. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Βουλευτής, ο κύριος Παπάς, ο Ομιλών. Όλοι μας χρειάστηκε να μιλήσουμε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό και να πούμε ότι το παγκόσμιο μνημείο που λέγεται Κοιλάδα των Μεταλλουργών δεν κάηκε. Δεν κάηκε. Χρειάστηκε να βγούμε να το διαψεύσουμε. Δεν κάηκε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ζούμε καιρό σε αυτή τη λάσπη. Ζούμε καιρό σε αυτή την... σε αυτό το τέλμα εδώ πέρα που κάποιοι θέλουν να μας σύρουν. Η κρατική μηχανή δούλεψε σωστά. Δούλεψε με αντανακλαστικά. Δούλεψε αποτελεσματικά. Συντονισμένη. Με όλες τις συνεργασίες που έπρεπε να γίνουν. Ξαναλέω, ανθρώπινη ζωή, περιουσία, σε χρόνο πάρα πολύ μικρό, τρία πολύ δύσκολα μέτωπα, τα τιθάσευσαν άνθρωποι με φιλότιμο, αυταπάρνηση, υπέροχοι. Ξανά ευχαριστώ σε όλους και συνεχίζουμε. Εχθές η Ρόδος υποδέχθηκε τον Αύγουστο με πολλή ελπίδα και πολύ μεγάλη ανάγκη. Βέβαια, ο Αύγουστος μπήκε καυτά, πάρα πολύ καυτά. Και εξαιτίας του καύσωνα και εξαιτίας όλων αυτών που ζήσαμε χθες. Χθες την μέρα, από το απόγευμα και μετά, ως προς τα κακά νέα, αλλά και χθες τη νύχτα και σήμερα, την πρώτη μέρα της εβδομάδας, ως προς τα καλά νέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς στους Ροδίτες, στους πολίτες για την πειθαρχία, για την κατανόηση, για τη συμβολή, για την αγωνία που μετέτρεψαν όμως σε ευθύνη. Τέσσερα χωριά έπρεπε να απομακρυνθούν. Χαίρομαι που σήμερα πρέπει να πούμε ότι προληπτικά αλλά αποτελεσματικά στην ώρα τους, μη επιτρέποντας να κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Πάνω απ' όλα. Πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν χθες. Τους ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι η ώρα των ευχαριστειών θα πρέπει να είναι σε καλύτερη χρονική στιγμή, αύριο μεθαύριο. Αλλά πάρα πολλοί. Ανώνυμοι, επώνυμοι, κυρίως ανώνυμοι, ο καθένας, όταν έπαιρνες να του ζητήσεις κάτι, στο έστειλε δεκαπλάσιο και σου έλεγε ότι είναι ντροπή να το πεις ευχαριστώ. Αυτή είναι η δύναμη της Ρόδου μας. Η πολιτική προστασία από τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ξέρει και πάρα πολύ καλά τη Ρόδο, υπήρξε διοικητής πυροσβεστικής, κύριος Παπαγεωργίου και κύριος Χαρδαλιάς, συνεχώς στο τηλέφωνο, η ελληνική πολιτεία, το Μαξίμου, δύο φορές στο γραφείο του Πρωθυπουργού επικοινώνησε και ειδικά μετά τις 8-9 η ώρα που τα πράγματα δυσκόλευσαν πάρα πολύ, αμέσως μπήκε σε εφαρμογή με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη, τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η αποστολή αυτοκινήτων αρκετών, αυτή τη στιγμή πολλών, αλλά σε μια δύσκολη στιγμή αρκετών, που όπως καταλαβαίνετε 12,5 ώρες από την Αθήνα, αν δεν έχει φτάσει ήδη, φτάνει σε μισή ώρα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε από εδώ και μπρος την υπόλοιπη Ρόδο και γι' αυτό έχει ευθύνη ο καθένας να προσέχει, γιατί όπως λέει και το μήνυμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε εμείς να παίζουμε με τη φωτιά, εφόσον η φωτιά δεν παίζει μαζί μας.
Ευχαριστώ στους πολιτικούς, στον Γιάννη τον Παπά, που ήταν δίπλα μας και προσπαθούσαν ανά πάσα στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες των σωστικών συνεργείων, των μέσων κατάσβεσης, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, θριάμβευσαν το βράδυ και κατορθώσαμε σήμερα το πρωί στις 6.30 ώρα η φωτιά να μην είναι ανακοινώσιμο ότι είναι σε καταστολή, αλλά σίγουρα να το βλέπουμε μπροστά μας. 3 ελικόπτερα εχθές, 3 αεροπλάνα ήρθαν, ένα μεγάλο και 2 καναντέρ, στα οποία προσθέθηκε επιπλέον δύναμη σήμερα. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την μεγάλη ζημιά οφείλουμε να είμαστε δυνατοί και να χαρούμε ότι ενωμένοι 4 χωριά μεγάλα, και τα Μαριτσά και η Ψύνθος και η Δαματριά και η Θολός, πειθαρχημένα, ομαδικά, μεθοδικά, οι πρόεδροι των τοπικών, τοπικές κοινωνίες, καταφέραμε σήμερα να μην έχουμε πάνω απ' όλα θύματα. Μεγάλη χαρά είναι, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό. Κανένας εφησυχασμός, ένταση των δυνάμεών μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως σε εμάς που μας ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά, στο νησί της Ρόδου. Οι καύσονες συνεχίζονται, εντείνονται, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι καθημερινός. Παρακαλώ όλους να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να περάσουμε τον Αύγουστο όσο πιο ικανά μπορούμε, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε εισόδημα μέσα από την απασχόληση του βασικού μήνα της ελληνικής και κυρίως ροδιακής οικονομίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Παπά. Είμαστε εδώ, θα είμαστε συνεχώς εδώ. Θα ήθελα να συνεχίσω από αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Θριαμβεύσαν οι πήγες δυνάμεις πραγματικά χθες το βράδυ και να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά στους εθελοντές, στους πυροσβέστες μας, στα στελέχη του Δήμου και της Περιφέρειας, γιατί ήταν μπροστά στη φωτιά, δημιουργήσαν ένα τείχος μπροστά στη φωτιά και περιορίσαν τα μέτωπα έτσι ώστε το πρωί οι εναέριες δυνάμεις να μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολο μάλλον το έργο των εναέριων δυνάμεων. Ειλικρινά ήταν δύσκολες στιγμές που περάσαμε χθες, αλλά καταφέραμε ενωμένοι όλοι να λειτουργήσουμε δυναμικά και αποτελεσματικά. Είναι άξιο πραγματικά το πώς οι Ροδίτες ήταν στην πρώτη γραμμή. Για αυτούς που μιλάει ο Περιφερειάρχης μας, στην πλειοψηφία των Ροδιτών, των ανθρώπων που πραγματικά βρεθήκαν στην πρώτη γραμμή και παλέψανε, εθελοντές, μάχημοι, δώσαν ζωή, δώσανε την ψυχή τους για να αντιμετωπίσουν αυτό το πύρινο, την πύρινη λέλαπα που ζήσαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα και το βράδυ ιδιαίτερα. Θα ήθελα να πω ότι με επικοινωνία που είχαμε χθες και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και εγώ με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνσης, τον κ. Παναγιωτόπουλο, σήμερα με ενημερώσαν πριν από λίγο, γι' αυτό απάντησα και τη γραμμή, ο Αζενάκης ο κ. Φλάρης, ότι οι δυνάμεις του στρατού είναι στη διάθεση της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής για να ενταχθούν και εκείνες στη δύναμη, έτσι ώστε να βοηθήσουν για να γίνει η κατάσβεση πιο γρήγορα. Να πω ότι δόθηκαν χθες μάχες ψυχής από όλους, σε όλα τα μέτωπα. Υπήρχε μια τεράστια προσπάθεια, δημιουργήσαμε μια ζώνη τεράστια εκεί που ήταν στην κοιλάδα του Πεταλουδό. Όλοι μας. Ήμασταν εκεί όλο το απόγευμα. Όλοι μας, στην πρώτη γραμμή. Και ειλικρινά καταφέραμε να δείξουμε πραγματικά ότι στην αληθινή ζωή, σε αυτό που ζούμε εμείς εδώ όλοι και κοιταζόμαστε στα μάτια, ότι και η κοιλάδα σώθηκε και μεγάλα κομμάτια του δάσου και σωθήκανε, γιατί πραγματικά πέσαμε όλοι εκεί. Εγώ δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, απλά θέλω πραγματικά, κοιτάζοντας στα μάτια, γιατί είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από αυτό που έζησα από χτες. Δεν κοιμηθήκαμε, φύγαμε από εδώ το ξημερώματα. Απλά πήγαμε να κάνουμε ένα μπάνιο να αλλάξουμε και συνεχίσαμε στις σκέψεις. Να ευχαριστήσουμε και τον Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, και τον αρχηγό της Πυροσβεστικής που ήρθε ο άνθρωπος, ο κ. Κολοκούρης. Ήρθε χθες ο ίδιος, ναι, ήταν ο ίδιος εδώ μαζί μας. Ισοκάλυψε που του κάναμε αμέσως να είναι κοντά μας. Αντιλήφθηκε την ευθύνη, ήταν αμέσως κοντά μας, γι' αυτό και το πρωί
Δόθηκε εντολή και από τη Θεσσαλονίκη θα είναι άλλα 2 καναντέρ, 4-15. Έχουμε 4 καναντέρ αυτή τη στιγμή μαζί με το Ρόσκο, το μεγάλο, που ενεργούν και γι' αυτό είμαστε. Και γι' αυτό είμαστε και τα ελικόπτερα και γι' αυτό και τώρα με πρωτοβουλία και κίνηση του Περιφερειάρχη χθες, στην συνεργασία με τον Υπουργό Υπουργικής Ναυτιλίας και τους πλειοκτήτες, βάλαμε το πλοίο χθες με ενέργειες δικές μας εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, εδώ που ζούμε και ενεργούμε, ότι γίνανε ενέργειες χθες το βράδυ και μπήκαν γύρω σε 25 οχήματα προσβασικά κεντροφόρες, με ζωνισμό που έγινε από την περιφέρεια, από εμάς, για να έχουμε σε λίγο τώρα, ίσως νομίζω από ό,τι ξέρω, μια μισή ώρα θα είναι εδώ, για να ενισχύσουν τις δυνάμεις και θα έλεγα να ξεκουράσουν και λίγο τους ανθρώπους μας που είναι σχεδόν 20 ώρες ήδη πάνω στη φωτιά και δεν έχουν φύγει ούτε λεπτό. Καύσιμα υπήρχαν, τροφοδοσία υπήρχε, νερό υπήρχε, η μάχη ήταν συνεχόμενη και τεράστια. Και ήταν η πραγματική μάχη στη φωτιά και όχι στο Facebook και στα βίντεο και στα social media. Αυτή είναι η πραγματική μάχη που δόθηκε και συνεχίζει να δίνεται. Εκτιμώ και πιστεύω πως αν δεν έχουμε θέματα με τους αέρδες που δυναμώνουν λίγο το μεσημέρι, θα έχουμε καλή εξέλιξη και πραγματικά αυτό που κάποτε ζούσαμε και βλέπαμε φωτιές εβδομάδων, πιστεύουμε ότι σύντομα ίσως θα έχουμε τη χαρά να πούμε ότι μπορεί να τελειώσει αυτή η μεγάλη μάχη που δίνεται από τους ανθρώπους τώρα αυτή τη στιγμή στα μέτωπα πάνω. Και το σημαντικό και κλείνοντας να πω ότι η πρώτη κουβέντα από όλους μας ήταν η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Για μία ακόμη φορά ήταν η ανθρώπινη ζωή και οι ανθρώπινες περιουσίες. Εκεί ρίξαμε όλο το βάρος χθες όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.